Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας επικοινωνία με την Κατερίνα Ιωάννου. Θα πάμε στον οικονομολόγο Στέλιο Πλατή να το χαιρετήσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Πλατή. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε χθες έτσι ζωντανά από την εκπομπή, είχε ολοκληρωθεί η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Οικονομικών να μας ενημερώνει για τη μείωση της έκτακτης εισφοράς στην άμυνα επί των εισπραχτέων τόκων από 30% στο 17%. Είναι και ένα μήνυμα, λέει, προς τις τράπεζες για να ακολουθήσουν τον τρόπο που άνοιξε η κυβέρνηση, καθότι η ψαλίδα μεταξύ του επιτοκίου του δανειστικού με το καταθετικό είναι πάρα πολύ μεγάλη, κύριε Πλατή. Και βεβαίως όλοι έχουν την απορία, όλοι έσπευσαν να δουν γραμμάτια κλπ. Τι χρεώνουν, τι θα εξοικονομήσουν. 16 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει ο Υπουργός. Από εσάς θέλουμε να μας εξηγήσετε, να αντιληφθούμε. Στο μεταξύ, να πούμε, κύριε Πλατή, διότι και εγώ έχω ανατρέξει να δω ένα γραμμάτιο που έχω για τις κόρες μου, 12.000. Είναι 0,1 το επιτόκιο, βεβαίως, αυτό το γραμμάτιο. Δίνουμε και γεσί και είναι αυτός η έκτακτη εισφορά για την άμυνα. Εξηγήστε μας λίγο να καταλάβουμε κιόλας αν αυτό βοηθάει και ποιον. Διότι δεν νομίζω να είναι μεγάλο το όφελος για τους καταθέτες. Αυτούς που μας είπε χθες ο Υπουργός, τους μεσαίους ή μικρομεσαίους. Καταρχήν να πούμε ότι η εισφορά για την άμυνα δεν είναι εισφορά για την άμυνα. Ναι, από σωστό. Εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί δυστυχώς έχουμε ονομάσει εισφορά για την άμυνα μια φορολογία η οποία επιβάλλεται και δυστυχώς καταλήγει στο να καλύπτουνται τα έξοδα. Μπορεί να είναι άμυνα της όποιας κυβέρνησης απέναντι στην κριτική, διότι δεν είναι γιατί. Πολύ ορθά, πολύ ορθά το. Ναι. Νομίζω έτσι έπρεπε να ονομαστεί, γιατί δυστυχώς, μακάρι να ήταν για την άμυνα και θεωρώ ότι ενδεχομένως ο κόσμος να ήταν και πιο θετικός στο ναι. Στο είναι να ένα άλλο κεφάλαιο, το έχουμε αναδείξει, ότι ακριβώς πού πάνε έτσι αυτά τα χρήματα, το μόνο σίγουρο όχι στην άμυνα της χώρας μας. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, αυτά, δηλαδή, όπως το έχουμε εξηγήσει, είναι χρήματα τα οποία θα εισέρχονται στα ταμεία του κράτους μέσα από την φορολογία αυτή. Ο Υπουργός Οικονομικών, όπως έχει το δικαίωμα να κάνει, μπορεί να μειώσει και να αυξήσει φόρους εφόσον αυτό περάσει σίγουρα από την κατάλληλη διαδικασία. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας φόρος ο οποίος μειώνεται από το 30% στο 17%. Να θυμίσω ότι ήταν στο 15% αυτό, αλλά μέσα από το μνημόνιο και την διαδικασία αναδιάρθρωσης της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζιτική κρίση, ανέβηκε στο 30%. Ναι. Άρα είναι μια μικρή μείωση. Και εδώ, κυρία Σάβα, θέλω να τονίσω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, να παραμένει στον διάλογο όταν συζητάμε για τα θέματα ναι. των τραπεζών. Καταθέσεις δεν έχουν αυτοί οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουν τα τεράστια προβλήματα του διπλού χτυπήματος του πληθωρισμού και της αυξήσης των επιτοκίων. Καταθέσεις έχουν όσοι έχουν κομπόδεμα στην τράπεζα, όσοι με τον ιδρώτα τους και τον κόπο τους δεν κατηγορούμε τον οποιοδήποτε, έχει μαζέψει χρήματα και τα έχει καταθέσει. Mm-hmm. Άρα, εάν αυτό θεωρεί ο κύριος Υπουργός Οικονομικών ότι είναι κοινωνική πολιτική, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι κοινωνική πολιτική. Mm-hmm. Κοινωνική πολιτική πρέπει να γίνει προς αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα και είναι για χιλιάδες συμπολίτες μας που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δόσεις τους πια, οι οποίες έχουν εκτιναχθεί σε ύψη ναι. τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα για τις δυνατότητες των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικά στρωμάτων. Άρα αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική. Και κύριε Πλατή, εγώ θεωρώ, θα μας το εξηγήσετε εσείς βεβαίως, που είστε ο πλέον αρμόδιος, τώρα συζητάμε για μια απόφαση της κυβέρνησης, γιατί έχει να κάνει με φόρους που εισπράττει το κράτος, μείωση αυτού του φόρου, που σημαίνει ότι χάνει το κράτος αυτά τα 16 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται, αν είναι για μια χρονιά ο κύριος Υπουργός. Την ίδια ώρα που εμείς περιμένουμε από τις τράπεζες, τη δική τους την πολιτική, αφού έχουν μια κερδοφορία, θα μας πείτε εσείς. Άρα, αφαιρούμε από την εξίσωση στην προσπάθεια, επειδή ζητάμε για δημοσιονομική πειθαρχία, λέμε για παράδειγμα μηδενικό συντελεστής ΦΠΑ σε ζάχαρη και καφέ, διότι αυτό μας επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Άρα θα μπορούσαμε, αν ο καθένας έκανε το δικό του κομμάτι και την κοινωνική του πολιτική, και αναφέρομαι βέβαια στις τράπεζες, να μην χρειαζόταν να έρθει το κράτος για αυτό το ποσό που θα μας δείξετε εσείς ότι είναι μεγάλη απώλεια για το κράτος, αλλά για μας δεν είναι μηδαμινό το όφελος, σωστά.
Ούτε και μεγάλη απώλεια είναι. Τα 16 εκατομμύρια δεν είναι μέσα στον προϋπολογισμό, δεν είναι ένα τεράστιο ποσό. Το όφελος είναι πολύ μικρό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά Ναι, αναφέρομαι θέλω να σε σημα... άλλες κοινωνικές πολιτικές. Μπορούσαν να μειωθούν και άλλα βασικά αγαθά ο συντελεστής ΦΠΑ, αν είχε αυτά τα 16 εκατομμύρια η κυβέρνηση να υπολογίσει από αλλού. Εγώ θεωρώ ότι, επαναλαμβάνω, δεν είναι κοινωνική πολιτική να στηρίζονται οι καταθέτες που αυτό βοηθά περισσότερο τους μεγαλοκαταθέτες. Όσο ανεβαίνει το ποσό της κατάθεσης, τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος για κάποιον. Μάλιστα. Άρα, ουσιαστικά στηρίζονται αυτοί που δεν έχουν ανάγκη στήριξης μέσα από αυτό το μέτρο. Για μένα είναι ακατανόητο Να. αυτό το Να δούμε μέτρο. και ένα το παράδειγμα, κύριε Πλατή, για να το αντιληφθούν Ναι. και οι τηλεθεατές. Που έχει να κάνει, έχουν πάρει ένα ποσό ίδιο, για να δούμε πόσο είναι το όφελος από το μειωμένο αυτό, αυτό την έκτακτη αυτή εισφορά, αλλά και τι συνεπάγεται, τι πληρώνει τώρα κάποιος το ίδιο ποσό σε δάνειο με το Έτσι. επιτόκιο. Δεν ξέρω αν έχετε ετοιμάσει Ναι, κάποια βεβαίως. κάρτα έτσι. Ναι. Ουσιαστικά, όταν κάποιος έχει μια κατάθεση, Φέρτε το μπροστά, παιδιά. Ναι. ας υποθέσουμε ότι αυτή η κατάθεση είναι της τάξης των 100.000 ευρώ. Με καταθετικό επιτόκιο έχουμε υποθέσει με προθεσμία 12 μηνών γύρω στο 1%. Η ρίση του εμπαρόδου είναι λίγο πιο ψηλό από το, με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, από το που είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή καταθέσεις. Είναι πιο χαμηλά Ναι. ακόμη από το Εγώ 1%. σας Αλλά είπα ας ότι αυτό υποθέσουμε... που κοίταξα εγώ σε τράπεζα που έχω ένα γραμμάτιο είναι στο 0,1. Ναι. Είναι δυστυχώς... αυτά είναι τα δεδομένα Ναι. στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Αν είχαμε, τώρα που έχουμε μάλλον το 30% επιτόκιο, με συγχωρείτε, 30% έκτακτη εισφορά για την άμυνα, αυτό θα σήμαινε ότι θα κατέβαλε κάποιος 25 ευρώ τον μήνα φόρο. Αν τώρα μειωθεί στα 17%, τότε θα πάει στα 14 ευρώ το μήνα. Έχουμε μια εξοικονόμηση της τάξης των 11 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό στην περίπτωση που οι καταθέσεις είναι 500.000, μισό εκατομμύριο, το κέρδος για τους καταθέτες είναι 54 ευρώ αντί 11. Άρα βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνει η κατάθεση, τόσο κερδίζει κάποιος ο οποίος... Ναι. Έχει αυτή την κατάσταση. Άρα, κρατάμε τώρα. Αυτό τώρα την κοινωνική πολιτική του κράτους που μας εξοικονομεί 11 ευρώ αν έχουμε 100.000, μας δίνει, θέλετε, και 54 στις 500.000 και πάμε να το δούμε για το δάνειο, που Και αυτό είναι το μείζον επαναλαμβάνω, ζήτημα. αυτό δεν είναι, δεν μπορεί να ονομαστεί κοινωνική πολιτική. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, για σκοπούς σύγκρισης, έχουμε ετοιμάσει και το δάνειο, το αντίστοιχο δάνειο. Ένα δάνειο το οποίο έχουμε υποθέσει ότι είναι 20 ετές, 100.000 και 500.000. Πριν τις αυξήσεις, μπορούμε να υποθέσουμε βάσει τα στατιστικά στοιχεία ότι το δανειστικό επιτόκιο θα ήταν γύρω στο 2%. Να. Τότε θα κατέβαλε δόση για τις 100.000 506 ευρώ. Το δανειστικό επιτόκιο τώρα, αν υποθέσουμε κάτω από κάποιες προϋποθέσεις ότι είναι συνδεδεμένο με το Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι... ή είναι Euribor, το οποίο σημαίνει ότι ή μετά από 3 ή από 6 μήνες φτάνει σε αυτό το επίπεδο, για να μην έχουμε κάποιον να πει αξέδερε ακριβώς έτσι την ίδια στιγμή. Να. Αλλά κατά μέσο όρο είναι έτσι. Πάει στα 731 ευρώ, δηλαδή αύξηση κάθε μήνα γύρω στα 225 ευρώ. Να. Βλέπουμε τη διαφορά. Να βάλουμε μια άνω τελεία, κύριε Πλατεία, μου επιτρέπετε.